Γεια σας και καλώς ήλθατε στα δύο εβδομαδιαία μας ραντεβού. Καταρχήν με τη διεθνή επικαιρότητα, αλλά και από τις 12.30 και μετά με τον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ξεκινάμε όμως χωρίς καθυστέρηση με τις πιο δυνατές εικόνες, τις στιγμές και τους πρωταγωνιστές της εβδομάδας που πέρασε. Το πρώτο μας θέμα, την βίαιη απόθυση Σύρων μεταναστών από τα σύνορα με την Τουρκία, κατέγραψε φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου. Αφού οι άνθρωποι που θέλουν να φύγουν από τις εμπόλεμες ζώνες συνεχώς αυξάνονται και η γειτονική χώρα αρχικά είχε κλείσει τα σύνορά της με τη Συρία. Την ίδια ώρα αυξάνεται και το κύμα μεταναστών στη χώρα μας, ενώ για τέταρτη ημέρα παραμένουν εγκλωβισμένοι δεκάδες μετανάστες από την Αφρική στα σύνορα της Ιταλίας με τη Γαλλία. Κατά χιλιάδες οι Σύριοι πρόσφυγες επιχειρούν να εγκαταλείψουν την επαρχία της Ράκα. Προσπαθούν να περάσουν στην Τουρκία για να γλιτώσουν από τις σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στους τζιχαντιστές και τις κουρδικές δυνάμεις που προελάβουν προς την πόλη Τελαμπιάν. Αλλά βρίσκονται αντιμέτωποι με τον τουρκικό στρατό που χρησιμοποιεί προειδοποιητικά πυρά και μάνικες νερού για να τους αποθήσουν. Οι πρόσφυγες άρχισαν να πετούν τα υπάρχοντά τους και να περνούν βρέφη και παιδιά πάνω από τα σειρματοπλέγματα προτού ανοίξουν δύο δολίγων μέτρων στον φράχτη. Ο φωτογράφος που αποθανάτησε αυτές τις συγκλονιστικές στιγμές περιγράφει. Ρίχνουν τον φράχτη και μπαίνουν μέσα και τότε ο τουρκικός στρατός ανοίγει πυρ στον αέρα. Χιλιάδες Σύριοι έριξαν μέρος του φράχτη με τα μωρά τους στα χέρια. Κάποιοι τραυματίστηκαν από τα σύρματα. Δεν έχω ξαναδεί τόσους πρόσφυγες τα τελευταία 4 χρόνια να έρχονται προς την Τουρκία. Λίγο αργότερα, οι τουρκικές αρχές αντέστρεψαν την προηγούμενη απόφασή τους και άνοιξαν το πέρασμα του Ακτσά Καλέ, επιτρέποντας τη διέλευση στους εκτοπισμένους. Μόνο το τελευταίο 24ωρο, 3.000 πρόσφυγες πέρασαν το συνοριακό πέρασμα. Επόμενος σταθμός για τους περισσότερους από αυτούς, με τη βοήθεια Τούρκων δουλεμπόρων, είναι κάποιο νησί του Αιγαίου. Στη συνέχεια, ο Πειραιάς, η Ομόνια, η πλατεία Βικτωρίας. Εκεί συνεχίζεται η οδυσσιά τους. Εκεί αναζητούν ελεύθερα παγκάκια για να κοιμηθούν και σίγουρα όχι για να λιαστούν. Σήμερα που θα κοιμηθούν,
Μέχρι τώρα εδώ ήταν, δεν ξέρω. Σιμψάουμε, κουζόχαμε και να. Αντίγε, τσόντορ, δεν είμαι το χαλπάρκ που χάμε, κουτσού που χάμε. Δεν το τα κοιμήσαμε, δεν ξέρω τι να κάνουμε, λέει. Άλλοι πάλι μένουν κατά δεκάδες σε ένα διαμέρισμα. Άλλες φορές μένουμε 20 άτομα σε ένα διαμέρισμα, άλλες φορές 15, ίσως και περισσότερα. Εξαρτάται από το πόσοι έρχονται και πόσοι καταφέρνουν να φύγουν. Μόνο τις τελευταίες δύο ημέρες πάνω από 2.500 μετανάστες έχουν φτάσει στην πρωτεύουσα της χώρας. Και όπως θα ακούσετε, αναμένεται να φτάσουν κι άλλοι. Κάθε φορά που τους αφήνουν, 150 με 170 και τους αφήνουν τρεις φορές την εβδομάδα, Κυριακή, Τρίτη και Πέμπτη. Αν πες μεθαύριο Πέμπτη, περιμένεις τον αδερφό σου. Ναι, την Πέμπτη αυτή που μας έρχεται τώρα θα έρθει και ο αδερφός μου, τον βλέπω μετά από 6 χρόνια. Την ίδια ώρα, για τέταρτη ημέρα, δεκάδες μετανάστες από την Αφρική παραμένουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή Βεντιμίλια, στα σύνορα της Ιταλίας με τη Γαλλία. Οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν την είσοδο στους μετανάστες. Δεκάδες έχουν κατασκηνώσει σε βράχια, ζητώντας να περάσουν τα σύνορα. Κοιμούνται σε υπνόσακους παρά τη βροχή. Σκληρός απέναντι στην αντίθεση αρκετών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σχέδιο για κατανομή των προσφύγων, εμφανίστηκε ο Ιταλός Πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι. Σε συνέντευξή του στην Κοριέρε ντε λα Σέρα, κάλεσε τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν με το σχέδιο της Κομισιόν στην συνάντηση των Υπουργών Εσωτερικών αυτήν την εβδομάδα. Σε διαφορετική περίπτωση, είπε πως υπάρχει σχέδιο Β. Η μεταναστευτική ατζέντα και οι σχέσεις με τις Βρυξέλλες κυριάρχησαν στις προώρες εκλογές που διεξήχθησαν την Πέμπτη στη Δανία. Οι ψηφοφόροι έστειλαν ένα ηχηρό όσο και ανησυχητικό μήνυμα προς ολόκληρη την Ευρώπη. Ο κεντροδεξιός συνασπισμός του Lars Løkke Rasmussen αναδύθηκε νικητής. Ωστόσο, εντυπωσιακή ήταν η αύξηση, ο διπλασιασμός για την ακρίβεια, του ποσοστού των ακροδεξιών αντιευρωπαϊστών του Δανικού Λαϊκού Κόμματος. Η απερχόμενη πρωθυπουργός της κεντροαριστεράς, Χέλε Τόρνινγκ Σμιθ, αποδέχθηκε την ήττα της και παραιτήθηκε, αναγνωρίζοντας χωρίς καθυστέρηση την αποτυχία της. Στροφή της Δανίας στα δεξιά έδειξαν οι κάλπες των προώρων βουλευτικών εκλογών, χτυπώντας παράλληλα καμπανάκι στην Ευρώπη. Θριαμβευτής της εκλογικής αναμέτρησης αναδεικνύεται το ακροδεξιό, ξενοφοβικό, ευρωσκεπτικιστικό κόμμα του λαού της Δανίας, το οποίο κατάφερε σχεδόν να διπλασιάσει τα ποσοστά του και να αναδειχθεί σε ρυθμιστή στην πολιτική ζωή της Κοπενχάγης. Για δεύτερη φορά σε ευρωπαϊκές εκλογές, οι δημοσκοπήσεις απέτυχαν να προβλέψουν το αποτέλεσμα. Αυτή τη φορά υποβάθμισαν τη δημοφιλία του Λαϊκού Κόμματος. Βάζοντας το στόχαστρο τους μετανάστες και ζητώντας χαλάρωση των σχέσεων με την Ευρώπη, οι ακροδεξιοί αποτελούν πια το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα, ξεπερνώντας ακόμη και τους κεντροδεξιούς φιλελεύθερους, ο επικεφαλής των οποίων αναμένεται να γίνει πρωθυπουργός. Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει και δεν μπορούμε να επαναπαυθούμε. Πρέπει να συνεργαστούμε. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο κεντροδεξιός συνασπισμός με κυρίαρχο κόμμα τους φιλελεύθερους κατάφερε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, να εξοβελήσει από τα κυβερνητικά έδρανα τον κεντροαριστερό συνασπισμό και να οδηγήσει σε παραίτηση την απερχόμενη πρωθυπουργό, παρότι το κόμμα της, οι σοσιαλδημοκράτες, ήρθαν πρώτοι σε ψήφους. Ηγεσία σημαίνει επίσης να παραιτήσει όταν έρχεται η ώρα. Και αυτή η ώρα είναι τώρα. Με βάση τα νέα δεδομένα στη Σκανδιναβία και ως εκ τούτου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκει συμμάχους στον αγώνα του ο Βρετανός Πρωθυπουργός David Cameron, ενώ αναμένεται να τροφοδοτηθεί περαιτέρω η ένταση και τα διέξοδα για τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης. Να αρχίσει φυλετικό πόλεμο, φιλοδοξούσε ο νεαρός δράστης του μακελιού του Τσάρλστον, ο οποίος ομολόγησε την ενοχή του για το έγκλημα που έχει πραγματικά σοκάρει τις ΗΠΑ. Τελετές και προσευχές στη μνήμη των 9 θυμάτων πραγματοποιήθηκαν σε πολλές πολιτείες, ενώ και ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την οργή και τη θλίψη για την επίθεση. Μια μέρα μετά το μακελιό σε αφροαμερικανική εκκλησία του Τσάρλστον, ο δράστης ομολογεί ότι είναι ένοχος για το έγκλημα και του απαγγέλλονται κατηγορίες για τις 9 ανθρωποκτονίες και για παράνομη κατοχή όπλου. Η αμερικανική κοινή γνώμη σοκάρεται από την ομολογία του Ντίλαν Ρουφ, 21 ετών, πως το έκανε για να αρχίσει φυλετικό πόλεμο, επιβεβαιώνοντας τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών ότι το κίνητρό του ήταν το μίσος ιδεολογικού φυλετικού χαρακτήρα. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ο δράστης στην ομολογία του δήλωσε πως οι μαύροι στην εκκλησία ήταν τόσο καλοί μαζί του που σκέφτηκε να μην τους σκοτώσει.
Ο Ρουφ μπήκε στην εκκλησία και παρέμεινε εκεί για ώρα την Τετάρτη το βράδυ πριν ανοίξει πύρη και σκοτώσει 6 γυναίκες και 3 άνδρες. Νωρίτερα εξάλλου είχε γίνει γνωστό πως ο νεαρός άνδρας εμφανιζόταν σε φωτογραφίες του στο Facebook να ποζάρει με ρούχα που φέρουν σύμβολα ρατσιστικών καθεστώτων του παρελθόντος στην Αφρική. Σε πολλές πολιτείες πραγματοποιήθηκαν τελετές και προσευχές στη μνήμη των 9 θυμάτων. Το ίδιο και στο Τσάρλεστον, όπου συγκλονισμένοι οι πιστοί στις εκκλησίες και σε εξωτερικούς χώρους προσευχήθηκαν για τους αδικοχαμένους συμπολίτες τους. Συγκλονισμένος και ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την οργή του αλλά και τη θλίψη του για την επίθεση, απευθύνοντας έκκληση για ακόμα μία φορά προκειμένου να υπάρξει ένα αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου της αγοράς των όπλων. Και να σκεφτεί κανείς ότι ο δράστης είναι μόλις 21 ετών. Αμέσως μετά το σύντομο διάλειμμα, οι καταστροφικές πλημμύρες στη Γεωργία, το τελευταίο αντίο των Τούρκων στον Ντεμιρέλ, αλλά και η ευρωπαϊκή κατάταξη της Ελλάδας στη χρήση του ποδήλατου. Μείνετε στον Sky. Ημέρες Κόσμος. Εδώ είμαστε και πάλι. Συναγερμός έχει σημάνει στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, την Τυφλίδα, όπου λόγω της φοδρής κακοκαιρίας 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Άγρια ζώα όπως λιοντάρια, λύκοι, αρκούδες και τίγρεις έφυγαν από τον ζωολογικό κήπο της πόλης, ενώ οι αρχές κάλεσαν σε πρώτη φάση τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους έως ότου τα ζώα εντοπιστούν και μεταφερθούν πίσω στο ζωολογικό πάρκο. Πάμε αμέσως στη Νίκη Λιμπεράκη να μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Ναι, Νίκο, είχαμε καταρακτώδεις βροχές στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, στην Τυφλίδα. Προκάλεσαν την υπερχείληση του ποταμού Κούρα και βεβαίως όλο αυτό οδήγησε στις εικόνες που βλέπετε στους δέκτες σας. Με τουλάχιστον, όπως είπες και εσύ, 19 νεκρούς επιβεβαιωμένα. Αν και είναι ασαφής η κατάσταση και δύσκολο να έχουμε ακριβή στοιχεία, πάντως οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 500. Έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα και στις υποδομές. Και εδώ είναι το άλλο μεγάλο θέμα που ανέφερες. Βλέπουμε τον υποπόταμο που προσπαθεί με τη βοήθεια των κατοίκων, τέλος πάντων, να οδηγηθεί σε έναν ασφαλέστερο χώρο. Εκατοντάδες ζώα πέθαναν στο ζωολογικό κήπο της Γεωργιανής πρωτεύουσας και άλλα αγνοούνται, μεταξύ αυτών και μία τίγρης, μία λευκή τίγρης, αλλά και μία ίαινα. Γι' αυτό ακριβώς και οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Ήδη είχαμε μία επίθεση από τίγρη που οδήγησε στο θάνατο ενός κατοίκου της πρωτεύουσας της Γεωργίας, που βέβαια θα χρειαστεί να περάσει αρκετός καιρός για να επουλώσει τα τραύματα που προκλήθηκαν από αυτήν την καταστροφή. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες. Παράλληλα με τους θανάτους, 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Το γεγονός αυτό, το θέμα που είδαμε πριν από λίγο, αυτά τα άγρια ζώα να βρίσκονται, να είναι ελεύθερα ουσιαστικά, και από εκεί πέρα ένα συμπληρωματικό κίνδυνο για τους κατοίκους, αλλά και το μεγάλο στοίχημα για τις αρχές να τα επαναφέρουν και πάλι στον ζωολογικό κήπο χωρίς αναγκαστικά να τα θανατώσουν. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Είναι πρωτοφανείς οι εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου. Πάμε στις Φιλιππίνες τώρα για μια άλλη εικόνα που έκανε και αυτή. Πρωτοφανής επίσης και έφτασε σε εμάς, γιατί ένας από τους παριστάμενους άνοιξε το κινητό του τηλέφωνο πριν την καταστροφή. Είχαμε κατάρρευση οροφής λοιπόν σε ένα σινεμά στο Σέμπου στις Φιλιππίνες. Βλέπετε. Από ό,τι διαπιστώθηκε τελικά ήταν το βάρος του νερού που διέτρεχε σωλήνες στην οροφή του κινηματογράφου που οδήγησε σε αυτό το ατύχημα, από το οποίο ευτυχώς δεν θρηνήσαμε νεκρούς, είχαμε όμως δεκάδες τραυματίες, καθώς όλα αυτά συνέβησαν εν μέσω μιας προβολής στη συγκεκριμένη κινηματογραφική αίθουσα. Νίκο. Πάμε και στο Λονδίνο να δούμε αυτό το επεισόδιο μεταξύ του πληθωρικού δημάρχου της πόλης και ενός οδηγού ταξί. Είναι αυτό που βλέπετε και κυρίως αυτό που ακούτε με ειδική επεξεργασία, γιατί δεν μπορούμε να το αφήσουμε να παίξει ακριβώς όπως είναι. Είναι αθυρόστομος ούτως ή άλλως και πληθωρικός ο Μπόρις Τζόνσον. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τον οδηγό ταξί που βλέπετε. Μήλων της έριδος η υπηρεσία Uber για τη διαχείριση των ταξί. Είναι ούτως ή άλλως ένα θέμα που έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στη Γερμανία αλλά και ακόμη και στην Ελλάδα πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Ο Δήμαρχος είναι υπέρ της υπηρεσίας Uber. Οπότε ο οδηγός ταξί τον βρήκε πρόχειρο
και του τα ψέλε να κεράσει. Και του τα είπε. Ναι. Πάντως από το Δημαρχείο αντέδρασαν με νυφαλαιότητα. Είπαν ότι ο Μπόρις Τζόνσον είναι καθημερινά μέσα στον κόσμο, περπατά ανάμεσα στους Λονδρέζους. Πολλές φορές έχει φιλικές συναντήσεις, κάποιες άλλες φορές όχι και τόσο. Λιγότερο φιλικές και πιο επεισοδιακές. Επεισοδιακό επίσης είναι το στιγμιότυπο που θα δούμε από ένα σούπερ μάρκετ πάντα από τη Βρετανία, με αφορμή αυτή τη φορά μία προσφορά σε κρέατα. Έτσι είναι. Και είναι, δεν ξέρω αν είναι εντυπωσιακές, είναι σίγουρα θλιβερές αυτές οι εικόνες από μια χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέτη 2015. Ξεχνάμε με τη δική μας κρίση εδώ στο Νότο ότι δεν είναι καλές οι εποχές για την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα από οικονομικής άποψης. Εδώ λοιπόν ουσιαστικά έχουμε σπροξήματα και σχεδόν ποδοπάτημα, όπως είπες και εσύ, για να μπορέσουν οι καταναλωτές ενός σούπερ μάρκετ στην Αγγλία να προλάβουν τα κομμάτια κρέας που είχαν βγει σε προσφορά από τους επιχειρηματίες. Βλέπουμε τι συμβαίνει για να πάρουν ένα κοτόπουλο σε προσφορά. Έτσι. Πραγματικά. Να είσαι καλά, Νίκη Ριμπεράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ξαναβρούμε και αργότερα στην Επιστήμη και Τεχνολογία. Πάμε τώρα στο Euronet Plus. Νέο ευρωβαρόμετρο για το 2015 κατατάσσει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη σημασία και τις υποδομές που αφιερώνουν στους ποδηλάτες τους. Περισσότερα στοιχεία θα μας πει ο Σταύρος Σαμοηλίδης που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σταύρο. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο θα ενδιαφέρει όσους θέλουν, επιθυμούν αυτό το καλοκαίρι να διασχίσουν την Ευρώπη με ποδήλατο. Καθώς υπάρχει, τους ενημερώνουμε, ένα βαρόμετρο που δημοσιεύθηκε πριν από λίγο, το Ευρωβαρόμετρο του 2015, το οποίο κατατάσσει τις ευρωπαϊκές χώρες και έχουμε και μια σχετική κάρτα με τις τρεις πρώτες χώρες πιο φιλόξενες για τους ποδηλάτες, και αυτές είναι η Σουηδία, είναι η Φιλανδία αλλά και η Γερμανία. Οι τρεις πρώτες χώρες είναι αυτές. Τη δεκάδα, Νίκο, συμπληρώνουν το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο και η Ισπανία. Ναι. Αυτές είναι οι 10 πρώτες χώρες στις οποίες ένας ποδηλάτης μπορεί εύκολα να πάει και να τις διασχίσει χωρίς κάποιο πρόβλημα. Δυστυχώς, εμείς όμως είμαστε στις λιγότερο φιλικές, όπως βλέπουμε και στην κάρτα χώρες. Ακριβώς, με προλαβαίνει η κάρτα. Είμαστε στις λιγότερο φιλικές χώρες, όπου βλέπουμε δυστυχώς και τη δική μας χώρα, την Ελλάδα, που μαζί με τη Μάλτα είναι προτελευταίες στην κατάταξη. Η Ρουμανία είναι η τελευταία χώρα, οι οποίες μάλιστα έχουν πέσει αρκετές θέσεις. Να πούμε ότι πέρυσι η Ελλάδα ήταν στην 17η θέση. Και πέσαμε και φέτος, στην 27η. Είμαστε 27η χώρα, καθώς πολλές άλλες χώρες έχουν σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, να πούμε. Και πάμε να δούμε σε ποιους τομείς σημείωσαν πρόοδο αυτές τις χώρες, γιατί αυτοί είναι οι τομείς και τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται το συγκεκριμένο ευρωβαρόμετρο πάντα για τα ποδήλατα. Πάμε να δούμε ποια είναι τα κριτήρια. Ακριβώς, υπάρχουν 5 κριτήρια, Νίκο. Είναι καταρχάς το ποσοστό του πληθυσμού που συνήθως κυκλοφορεί με το ποδήλατο σε κάθε χώρα. Η ασφάλεια των ποδηλατών επίσης ένας σημαντικός παράγοντας. Ναι, ναι. Η σημασία που αποδίδεται στο ποδηλατικό τουρισμό. Η αγορά νέων ποδηλάτων σε κάθε χώρα, καθώς και η παρουσία φύλων και οργανώσεων του ποδηλάτου. Μάλιστα. Είναι παράγοντες οι οποίοι θεωρούν το ευρωβαρόμετρο ότι βοηθούν τους ποδηλάτες, ούτως ώστε να μπορούν με ασφαλή τρόπο να κυκλοφορούν σε μια πόλη, πόσο μάλλον σε μια χώρα της Ευρώπης. Σε μια ανθρώπινη ευρωπαϊκή χώρα. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρών λοιπόν για την πολιτεία να πάρει τα απαραίτητα μέτρα. Και για μας βεβαίως τους πολίτες να υιοθετούμε έτσι πιο φιλικά προς το περιβάλλον αλλά και προς την υγεία μας μέσα μεταφοράς. Να σε καλά, Σταύρο Σαμουηλίδη, και βεβαίως κυρίες και κύριοι, το Euronet Plus, το ραδιόφωνο του Sky 100,3 κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 8 το πρωί. Αλλάζουμε θέμα. Ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Τουρκίας, Σουλέιμαν Ντέμιρελ, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 91 ετών σε νοσοκομείο της Άγκυρας. Κηρύχθηκε τριήμερο εθνικό πένθος στην Τουρκία. Σε δηλώσεις του, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και ο Τούρκος πρωθυπουργός Αχμέντ Νταβούτογλου εξέφρασαν τη βαθιά τους λήψη για τον θάνατο του Ντέμιρελ. Μία από τις σημαντικότερες πολιτικές φυσιογνωμίες της Τουρκίας, ο Σουλέιμαν Ντέμιρελ, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 91 ετών στο νοσοκομείο Γκιουβέν της Άγκυρας, έπειτα από σοβαρή λίμωξη του αναπνευστικού. Για περισσότερα από μισό αιώνα πρωταγωνίστησε στην πολιτική ζωή της χώρας. Υπηρέτησε ως πρωθυπουργός 7 φορές, από τη δεκαετία του 1960 έως το 1990. Δύο από τις πρωθυπουργικές του θητείες διακόπηκαν από στρατιωτικά πραξικοπήματα.
το 1979 και ενώ η Τουρκία σπαρασόταν από τις συγκρούσεις ανάμεσα σε ομάδες παρακρατικών και αριστερών, ο Ντεμιρέλ σχημάτισε για έκτη φορά κυβέρνηση με τους Ισλαμιστές και τους Εθνικιστές, ο βίος της οποίας διακόπηκε από τη Χούντα του Ευρέν στις 12 Σεπτεμβρίου 1980. Την ίδια εποχή, ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ αρνήθηκε να απαγορεύσει την καλλιέργεια του οποίου που απέτησε η κυβέρνηση Νίξον, ενώ είχε ήδη εκδηλώσει προθέσεις για προσέγγιση με τη Σοβιετική Ένωση. Στις 31 Μαΐου 1975, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ συναντήθηκε με τον Έλληνα ομολογό του Κωνσταντίνο Καραμανλή στην πρώτη ελληνοτουρκική συνάντηση κορυφής μετά την εισβολή στην Κύπρο, όπου για ακόμη μία φορά επιβεβαιώθηκε η διάσταση απόψεων των δύο πλευρών. Από το 1993 έως το 2000, ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ κατέλαβε το αξίωμα του Προέδρου. Οι υποστηρικτές του λένε ότι συνέβαλε στην άνοδο του βιωτικού επίπεδου των Τούρκων, μεταμορφώνοντας την αγροτική οικονομία και κοινωνία, βάζοντας τα θεμέλια της ανάπτυξης και της εκβιομηχάνησης της χώρας. Ενώ οι επικριτές λένε ότι ο Ντεμιρέλ συμβόλιζε το πελατειακό σύστημα και την διαφθορά. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο μας ημίωρο. Μείνετε μαζί μας αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι εδώ, με ειδήσεις αλλά κυρίως εικόνες από τον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Και μην ξεχνάτε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, 7imeres@sky.gr, όπως επίσης είμαστε σε επικοινωνία και μέσω των social media. Μείνετε στον Sky, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.